Καλημέρα σε όλους. Θέλω να σε ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Όμως, γενικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους δημοσιογράφους και τα μέσα τα οποία συνεργάζεστε, για όλη τη συνεργασία μας, την οποία είχαμε στα 4 έτη, τα οποία ήμουν έπαρχος. 31/8/2019, 31/8/2024. Δεν είναι τυχαία η μέρα η οποία επέλεξα για να δώσω αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είναι 4 χρόνια από την ορκωμοσία μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος και κάτι λιγότερο, κάποιες μέρες λιγότερο από τον ορισμό μου ως Έπαρχος Περιφερειακής Ενότητας Καλλίμνου από τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και 4 χρόνια έχω καθιερώσει κάθε Σεπτέμβρη να κάνω έναν απολογισμό έτους. Σεπτέμβρη ορίστηκα ως έπαρχος και κάθε Σεπτέμβρη καταθέτω δημόσια τον απολογισμό του προηγούμενου έτους. Φέτος είναι ιδιαίτερη η χρονιά και είπα έτσι να κάνω έναν μίνι σύντομο απολογισμό των κυριότερων δράσεων, παρεμβάσεων και έργων που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στα νησιά της επαρχίας μας. Όμως πριν προχωρήσω σε αυτή την αναφορά, σε αυτή την καταγραφή, επιτρέψτε μου να κάτι προσωπικό. Κλείνει ένα κεφάλαιο, αυτό το κεφάλαιο του επάρχου. Καταρχήν θέλω να πω ότι έκανα μία τετραετία ως επικεφαλής, ως πολιτικός επικεφαλής του επαρχίου Καλλίμνου, την οποία τη χάρηκα πάρα πολύ. Ο κόσμος με εμπιστεύτηκε, με αγκάλιασε, ήρθε κοντά μου και κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Οι συνεργάτες μου στο επαρχείο, ο κόσμος, όλοι μαζί. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα τα αναφέρω παρακάτω. Θέλω όμως πριν προχωρήσω σε αυτή την αναφορά, να ανοίξω μία μεγάλη παρένθεση και να κάνω μία αναφορά στις σχέσεις που διέπει τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τα πω έτσι πιο εκλαϊκευμένα για να καταλάβει και ο κόσμος που θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη. Πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η Δήμη μας. Και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η Περιφέρειά μας. Στους Δήμους πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι Δήμαρχοι των νησιών. Εμείς ως επαρχία Περιφερειακής Ενότητας Καλλίμνου είμαστε μια πολιτική διαίρεση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Στην αρμοδιότητά μας είναι 6 Δήμοι, Αστιπάλαια, Κάλυμνος, Λέρο, Πάτμος, Λειψία, Αγαθονήσι. Τις ανάγκες των νησιών και των κατοίκων περισσότερο από όλους τη γνωρίζουν οι Δημάρχοι των νησιών. Με βάση αυτές τις ανάγκες και με βάση το πρόγραμμα το οποίο έχουν εξαγγείλει στους πολίτες τους, έρχονται και ζητούν κάποιες παρεμβάσεις, κάποια βοήθεια από την περιφέρεια. Βέβαια, το ζητάμε, το ζητούν, δεν σημαίνει ότι το λέμε προφορικά. Γίνεται μια σχετική μελέτη, υπάρχουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις, την οποία τοποθετούν σε ένα φάκελο και όλα αυτά στο γραφείο του Περιφερειάρχη προς έγκριση. Άρα η ευθύνη επιλογής του έργου, παρακολούθησης του έργου, ανοίγει στους κατατόπου Δήμους. Δικιά μας υποχρέωση είναι να βρεθούν χρήματα είτε από εθνικούς πόρους, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις ανάγκες των νησιών και των νησιωτών μας. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κανένα αίτημα στο γραφείο του Περιφερειάρχη τον οποίο να μην έχει εγκριθεί από όλα τα νησιά της επαρχίας μας και όχι μόνο και από όλα τα νησιά της περιφέρειας. Ό,τι αιτήματα παρεμβάσεων έχουν έρθει στο γραφείο του Περιφερειάρχη είναι όλα τακτοποιημένα. Ο Περιφερειάρχης κατόρθωσε με τις δικές του ενέργειες να αυξήσει τους χρηματικούς πόρους, τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί δικής μας θητείας άλλαξε το μέτρο
χρηματοδότητο μέτρο με τις μεταβατικότητες της περιφέρειάς μας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν, να διπλασιαστούν και οι πόροι οι ευρωπαϊκοί. Ο Περιφερειάρχης είναι υπόλογος όλων των χρημάτων, και των εθνικών και των ευρωπαϊκών, και με βάση τη δική του κρίση και τα αιτήματα των δημάρχων διανέμονται στα νησιά. Μετά από αυτή την απαραίτητη κατ' εμέ παρένθεση, θα προχωρήσω στην αναφορά των πεπραγμένων της τετραετίας μας για όλα τα νησιά της επαρχίας μας. Δική μου επιλογή, την οποία ξεκίνησα από τον πρώτο χρόνο, είναι ο διαχωρισμός αυτών των έργων, παρεμβάσεων, δράσεων σε τρεις τομείς. Πρώτος, έργα δημοπρατήσεις, αναθέσεις, χρηματοδοτήσεις. Δεύτερον, υγεία πρόνοια. Και τρίτον, πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον. Ξεκινάω λοιπόν με το έργα δημοπρατήσεις, αναθέσεις, χρηματοδοτήσεις. Στη δεύτερη τετραετία του Περιφερειάρχη και στην πρώτη τη δική μου, ολοκληρώθηκε με δική μας χρηματοδότηση το Καρπάθιο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου. Ομοίως, ολοκληρώθηκε και ο Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλύμνου και τα δύο χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τα οποία και λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Χρηματοδοτήσαμε και είχαμε και την ευθύνη επίβλεψης ολοκλήρωσης του έργου, στεγάνωση οροφής Εκκλησίας του Χριστού και χρωματισμός. Κάναμε προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καλυμνίων. Όλα αυτά που αναφέρω αφορούν την Κάλυμνο. Θα γίνει μια δεύτερη αναφορά για τα υπόλοιπα νησιά. Κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Καλυμνίων για έργα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων Καλύμνου, προϋπολογισμού 516 χιλιάρικα. Παραδώσαμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο ΕΠΑΛ Καλύμνου. Το θυμάστε όλοι, την πρώτη μου χρονιά. Παραδώσαμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό στην ΑΕΝ Καλύμνου. Με την ίδρυση και τη λειτουργία της ΑΕΝ Καλύμνου, παραδώσαμε μηχανήματα. Ολοκληρώσαμε τις προμήθειες του εξοπλισμού στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης αμαία στην Κάλυμνο. 5 συμβάσεις ήταν εκεί και ολοκληρώθηκε. Είχε να κάνει με τα λευκά είδη, είχε να κάνει με τα έπιπλα, είχε να κάνει με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 5 συμβάσεις για το έργο εξοπλισμό στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης αμαία. Είχαμε μία εργολαβία, καθαρισμό και κλάδευση δέντρων επαρχιακού δρόμου. Και βέβαια, πέρσι είχαμε και μία άλλη παρέμβαση. Καθαρίσαμε όλες τις πικροδάφνες στα Αργινόντα, Βαθύ και Μποριό. Σε όλη αυτή την περιοχή έχει γίνει πλήρη κλάδευση των πικροδαφνών. Χρηματοδοτήσαμε και επιβλέψαμε το έργο αντιστήριξη τμήματος οδού Μυφτιές, Γαϊδουρόραχο. Χρηματοδοτήσαμε, υπάρχει κωδικός χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό της περιφέρειας για μελέτες αντιπλημμυρικών έργων για το νησί της Καλύμνου. Κάναμε επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος οδικού δικτύου Καλύμνου. Συντηρήσαμε το επαρχιακό Μέγαρο. Μεγάλη ευθύνη για μας και τους συνεργάτες μου. Το συγκεκριμένο το κτίριο, το οποίο όλοι μας το βλέπουμε και το καμαρώνουμε, είναι το δικό μας σπίτι και προσπαθήσαμε οτιδήποτε περνούσε από τα χέρια μας να το κάνουμε, να φανεί. Κλείσαμε τα τραύματα του, αυτό κάναμε. Το είδαμε σαν δικό μας σπίτι. Εξού και η μελέτη και η αποκατάσταση των θηρεών του επαρχείου Καλύμνου. Είπαμε, όλα τα τραύματα προσπαθήσαμε να τα επουλώσουμε. Είχαμε τρεις εργολαβίες στο επαρχιακό δίκτυο ασφάλειας στα Αργινόντα, στα Σκάλια και στο Βαθύ. Υπογράψαμε και βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί έχει αναλάβει και ο εργολάβος,
την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου Καλύμνου, προϋπολογισμού κόστους 2.230.000 ευρώ. Τριετή συντήρηση του επαρχιακού δρόμου. Άλλη εργολαβία για το κτίριο των ΑΜΕΑ, άλλη μελέτη. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Επισκευή, συντήρηση λοιπόν εργασιών κτιρίου ΑΜΕΑ. Και επειδή ανέφερα τρεις παρεμβάσεις για το κτίριο της υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ, να σας πληροφορήσω και σύντομα θα σας καλέσω να πάμε να το δούμε ολοκληρωμένο πλέον. Το κτίριο διαβίωσης ΑΜΕΑ έχει ολοκληρωθεί. Είναι όλα εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα και χανάλι και ο κόπος και τα χρήματα. Είναι ένα έργο που εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει όλους μας ως Καλύμνιους και μας κάνει υπερήφανους. Άρα την ερχόμενη εβδομάδα θα σας παρακαλέσω να πάμε να το δούμε. Μόνωση του παλιού διδακτηρίου του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου χώρας Καλύμνου. Άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης της περιφέρειας όταν είχαμε τις καταστροφές στα σκάλια Καλύμνου. 7 η ώρα το πρωί ενεργοποιήθηκε το Μητρό Μηχανημάτων της Περιφέρειας και του Επαρχείου μας και τα μηχανήματα όλα βρισκόντουσαν στον δρόμο για να καθαρίζουν, μαζί με όλες τις άλλες παρεμβάσεις τις οποίες κάναμε. Τοποθετήσαμε μπάρες ασφαλείας σε ένα μεγάλο μήκος του επαρχιακού δικτύου, προσφάτως, πριν από κάποιους μήνες. Και θα συνεχίσουμε και με άλλα κομμάτια του επαρχιακού δικτύου. Τοποθετήσαμε πινακίδες κυκλοφορίας, θα τις είδατε όλοι σας, κάτι τεράστιες, φωτεινές πινακίδες κυκλοφορίας, κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου. Συνεχίζουμε αυτά με το δρόμο στη Μένια Βαθύ, ενώ τις τροχονομικές πινακίδες. Ασφαλτοστρώσαμε το δρόμο Αρχάγγελο Ελιές, ένα κομμάτι σε πάρα πολύ άθλια κατάσταση, είχε γίνει άμεσα το 2020 και να σας πω ότι σύντομα θα ξεκινήσουν κοινές ασφαλτοστρώσεις για το νησί της Καλύμνου, βρίσκονται σε εξέλιξη της Αστυπάλαιας, της Λέρου και σύντομα και στην Καλύμνο, ξεκινώντας από το Βαθύ και ερχόμενοι προς τα έξω. Έχουμε, και επειδή ασφαλτόστρωση θα γίνει και στο Άργος, έχουμε και μία έτοιμη μελέτη για τον δρόμο του Άργους για να φτιάξουμε τις επικλίσεις του εδάφους με σύγχρονο μείγμα ασφαλτόστρωσης. Αυτά είναι, θεωρώ, τα σημαντικότερα πράγματα για το νησί της Καλύμνου, τα οποία έγιναν τα 4 προηγούμενα χρόνια. Θέλω να κάνω και μία αναφορά και στα υπόλοιπα νησιά. Είπαμε ότι είμαι έπαρχος της Αστυπάλαιας, της Καλύμνου, της Λέρου, της Πάτμου, Λιψού, Αγαθονής, Ιαρχιού και άλλων μικρών νησιών. Υπογραφή εργολαϊκής σύμβασης του έργου βελτίωση οδού πρόσβαση στα Καμινάκια Αστυπάλαιας. Ολοκλήρωση του έργου επέκταση κρυπηδώματος λιμένων Λιψών. Δημοπράτηση του έργου αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα Λέρου. Ολοκλήρωση μονάδα αφαλάτωση στο Μαράθι. Μας ενδιαφέρουν τα νησιά πόσους κατοίκους έχουν. Και ένας κάτοικος να υπάρχει, για μας είναι δικό μας νησί. Και οφείλουμε να πάμε εκεί και να δούμε τις ανάγκες του. Και το Μαράθι είχε ανάγκη από νερό. Υπογραφή προγραμματική σύμβαση για τη σύνταξη μελέτη του έργου επέκταση λιμένα Αγαθονησίου. Ολοκλήρωση νέου σύγχρονου νηπιαγωγείου στη Λέρο. Την άνοιξη πρέπει να πήγαμε εκεί και να κάναμε τα γένεια με τον Περιφερειάρχη. Ολοκλήρωση του έργου προσύνεμος μόλος λιμανιού Πάτμου. Κατασκευή χλωοτάπητα Λιψών. Ήμουν εκεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος οδικού δικτύου Λέρου.
επισκευές συντηρήσεις σχολείου στην Πάτμο, στο Λειψού, στο Αγαθονήσι, επαύξηση απορροής στη Λιμνοδεξαμηνής Παναγιάς των Λειψών. Δεν λέω νούμερα, δεν έχει νόημα. Υπογραφή σύμβασης και έναρξη εργασιών τριετού συντήρησης, όχι μόνο για την Κάλεμο προανέφερα, για την Αστυπάλαιο 2 εκατομμύρια, αξίζει να το πούμε, για τη Λέρο 1,120, για την Πάτμο 1,850. Υπογραφή προγραμματική σύμβαση με Δήμο Αγαθονησίου για υλοποίηση του έργου δίχτυο αποχέτησης και κατάστασης λιμάτων στο Δήμο Αγαθονησίου. Ολοκλήρωσα και με τα λοιπά νησιά μας και το κεφάλαιο έργα δημοπρατήσεις. Πάω στο δεύτερο κεφάλαιο. Υγεία πρόνοια. Ένα κεφάλαιο που σημαδεύτηκε από τα 2 χρόνια της πανδημίας. Δύσκολα έτη για όλους μας και για μένα προσωπικά, από όλες τις απόψεις. Ευχόμαστε να μην ξανάρθουν αυτά. Το κορυφαίο που κάναμε εδώ πέρα. Δωρεά ξωνικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Παράδοση μοριακού αναλυτή στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Παράδοση 2 θαλάμων απομόνωσης, Ice the Box, στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Παράδοση νέου σύγχρονου αναπνευστήρα στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Πρόσληψη ψυχολόγου για ψυχολογική στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο επαρχείο. Χρηματοδότηση μετεγκατάστασης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Καλύμνου. Δεν το πολύ προβάλαμε. Το κεδασίτο τώρα που βρίσκεται εκεί στους ποταμούς, χρηματοδοτήσαμε τη μετεγκατάσταση και πληρώνουμε και το ενίκιο. Εξυπηρετεί όλους τα παιδιά της επαρχίας μας για διαγνώσεις διαφόρων μαθησιακών δυσκολιών. Δωρεά στενοφόρο οχήματος στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Διάθεση πόρων, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, για προσλήψεις 57 ιατρών για Λέρο και Κάλυμνο από την περιφέρεια. Εγκατάσταση συστήματος τηλεϊατρικής στη Ψέρυμο. Πρόσληψη κοινωνιολόγου με σύμβαση έργου στο επαρχείο. Προσλήψεις 3 επιστημόνων υγείας στο επαρχείο. Όλα αυτά κατά τη διάρκεια της πανδημίας για να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα που έχουν προκύψει. Σύσταση ομάδας εθελοντών, την είχατε δει, την είχαν παρουσιάσει. Είχαμε αναλάβει πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας να βοηθήσουμε κάποιους που δεν μπορούσαν να βγουν έξω για τις ανάγκες τους. Προμήθεια και δωρεά ιατρικοτεχνικό εξοπλισμού στο νοσοκομείο της Ψερίμου. Προμήθεια και δωρεά ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού στο ιατρείο του Βαθύ. Τα 2 περιφερειακά ιατρεία. Και της Ψερίμου και του Βαθύ. Πρωτοβουλία εξοπλισμού επίπλων από την Ιωάννης Χαλίκος ΑΕ για το ιατρείο της Ψερίμου. Υπογραφή ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου του νοσοκομείου μας μεταξύ του διοικητή του κυρίου Φανιού και του περιφερειάρχη μας. Δεν το πολύ προβάλαμε κι αυτό. Με ευθύνη δική μου. Έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του διοικητή και του περιφερειάρχη μας για ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Το ίδιο και στη Λέρο, θα το αναφέρω παρακάτω. Παράδοση ρουχισμού και κλινοσκεπασμάτων στις δικαστικές φυλακές Κώσης, συνεργασία με την Ένωση Παλαιών Προσκόπων και το πρώτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Καλύμνου. Επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων. Δεν θα αναφέρω τα ιδρύματα. Έχουμε 2-3 προνοιακά ιδρύματα εδώ. Τα επιχορηγεί σε αιτήσια βάση και η περιφέρειά μας. Πρωτοβουλία για δωρεά ποινιδωτή στην Τέλετο. Από το Γραφείο του Πρωθυπουργού. Διανομή ιατρικοφαρμακευτικού υλικού σε όλες τις δομές υγείας. Θυμάστε πάρα πολύ καλά την χαρακτηριστική φωτογραφία εμένα με τα κουτιά μπροστά από το Βουβάλιο νοσοκομείο να παραδίδουμε τα υλικά. Προσφάτως τοποθέτηση από δωρεά του κλειδαρά απεινιδωτή στο επαρχείο μας, δωρεάν πρόσβαση
στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσα στον ευρωπαϊκό πόρο της περιφέρειας. Πόσοι από εμάς το γνωρίζουν? Παιδικός σταθμός, η παιδική σταθμή της Καλύμνου και των υπολείπων νησιών λειτουργούν με βάουτσερ, τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου από ευρωπαϊκούς πόρους. Εντάχει, και κλείνω νομίζω με την Καλύμνο στο θέμα της υγείας, να αναφέρω το πόση σημαντική βοήθεια παρέχουμε στους συμπολίτες μας μέσα των διανομής τροφίμων, ΤΕΒΑ και κοινωνικού παντοπολίου. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Εμείς βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και ως περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Καλό ήταν να μην υπήρχαν οι ανάγκες. Από εκεί πέρα αναλάβαμε και πρωτοβουλίες συνεργασίας και με το ΚΕΘΕΑ Καλύμνου για ευαισθητοποίηση των πολιτών μας για τη χρήση των ουσιών, αλλά και για τη χρήση και την κακή χρήση του διαδικτύου. Υγεία Καλύμνος. Πάμε στα υπόλοιπα μας νησιά. Παράδοση 2 θαλάμων απομόνωση στην Αστυπάλαια, στην Πάτμο. Ασθενοφόρο στην Πάτμο. Ασθενοφόρο στο Αγαθονήσι. Αναπνευστήρα στο νοσοκομείο της Λέρου. Τηλεϊατρική στους Αρχιούς. Τηλεϊατρική στο Αγαθονήσι. Ασθενοφόρο στη Λέρο. Υπογραφή προγραμματική σύμβαση μεταξύ του διοικητή του νοσοκομείου της Λέρου και του Περιφερειάρχη για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου. Αυτά μαζί με όλα τα άλλα τα οποία γνωρίζετε για την υγεία και για την πρόνοια παροχή δωρεάν υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και την Άξιο Ελλάς για επισκέψεις ιατρών στα νησιά μας, όπως και της δικής μας ομάδας με τους γιατρούς του νοσοκομείου μας για παροχή και εξετάσεις και στη Λέρο, και, συγγνώμη, και στη Ψέριμο και στην Τέλετο και σε όλα τα νησιά. Διοργάνωση σεμιναρίων από το και γεννηματά στο 2021. Πώς θα μπορούσαν να βγουν στη δουλειά οι δικοί μας εργαζόμενοι στην εστίαση αν δεν είχαν αυτή την πιστοποίηση? Κλείνουμε το κεφάλαιο Υγεία Πρόνοια και άφησα για το τέλος τον πολιτισμό, αθλητισμό, εκδηλώσεις. Προσπαθήσαμε μέσα από αυτό το κομμάτι ως επαρχείο να φέρουμε κοντά μας τον κόσμο. Ήρθε κοντά μας ο κόσμος. Δείξαμε μία εξωστρέφεια και δείξαμε, και τιμά όλους μας και τους συνεργάτες μου και εμένα, μία, πώς να το πω, συλλογική διαχείριση. Δεν υπήρχε έπαρχος εκεί, δεν υπήρχαν συνεργάτες, υπήρχε μια ομάδα. Όλοι μαζί τα κάναμε. Και θα το δικαιολογήσω αυτό το όλοι μαζί. Εγώ, συνεργάτες μου, ο Περιφερειάρχης, συνεργάτες του, οι φίλοι, ο κόσμος ο απλός, εξού και το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε και κάναμε αυλαία προχθές με μια καταπληκτική εκδήλωση, των Καλυμνίων Μνήμες. Δεν θυμάμαι προσωπικά να έχει ξανακαταθέσει πρόγραμμα πολιτιστικό σε τέτοιο μέγεθος, για να μην αδικώ και κανένα από την περιφέρειά μας και από το επαρχείο μας. Θέλω να αναφέρω κάποιες ενδεικτικά, δεν θα σας κουράσω πολύ, όμως είναι κάποια πράγματα που σημάδεψαν και εμένα και ως άνθρωπο. Μία από τις πρώτες μου επιθυμίες το 19 ήταν να κάνουμε μία τελετή, να πούμε ένα ευχαριστώ στους προηγούμενους επάρχους, εδώ σε αυτή την αίθουσα. Έγινε Δεκέμβρη του 19, Γενάρη του 20, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν με βοηθάει η μνήμη μου. Διοργανώσαμε την παρέλαση με τη συμμετοχή της Προεδρικής Φρουράς. Αξέχαστες στιγμές, αξέχαστες εικόνες εθνικής έπαρσης. Δυστυχώς, μετά από 2-3 μέρες ήρθε το lockdown. Προλάβαμε και το κάναμε και το ζήσαμε αυτό και το χαρήκαμε όλοι μας. Παράλληλα, δώσαμε και αναμνηστικά ε,
έντυπα σε όλους τους Καλύμνιους Εύζωνες που ήταν εν ζωή. Διοργανώσαμε εκθέσεις κάθε χρόνο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εκμεταλλευόμενοι την αργία, τη διακοπή των δικαστηρίων, χρησιμοποιήσαμε τον ισόγειο χώρο του επαρχείου, ο οποίος μας ανήκει, και κάνουμε εκθέσεις κάθε χρόνο. 21, 200 χρόνια από το 21, για την Σμύρνη, φέτος και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η παλιά ωραία Κάλυμνος, τον Κυράννη και Κουτελά Νικόλα, με διάφορες παράπλευρες εκδηλώσεις, όπως αυτή η χθεσινή, η προχθεσινή, με την παρουσίαση του Καβαδιού και της Βράκας και με το συγκρότημα των αδελφών Κυράννη, που είδαμε και μάθαμε πράγματα που ούτε εγώ τα γνώριζα. Διάφορες συναυλίες. Μία από τις καλές συναυλίες εδώ στην Κάλυμνο, για μένα προσωπικά, ήταν η μουσικοθεατρική παράσταση του Γεράσιμου του Ανδρεάτου, με την Ελένη την Καρακάση και τον Μάκη Ψαραδέλη. Καθιερώσαμε εδώ και 3 χρόνια την αναπαράσταση Ναυμαχίας του Γέροντα. Νομίζω πλέον ότι έγινε θεσμός και θα πρέπει να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Δικός μας στόχος ως επαρχείο είναι να κάνουμε δράσεις που περιλαμβάνουν ιστορία, παράδοση, λαογραφία. Θέλω τα δικά μου τα παιδιά, τα δικά σας τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά να μάθουν από τι γενιά ανθρώπων κατάγονται. Εξού και το ποκίνημα. Το ποκίνημα τα ακούγαμε δεκαετίες. Φέτος το κάναμε πράξη και συνταράξαμε το Πανελλήνιο. Τα τηλέφωνα, τα SMS από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Πόσο το χάρηκε ο κόσμος, πόσο έμαθε ποια είναι η Κάλυμνος, πόσο έμαθε 1000 πράγματα για την Κάλυμνο. Και αυτό πρέπει να παραμείνει. Όλα αυτά μαζί, αν προσθέσουμε και τις αθλητικές διοργανώσεις, μπάσκετ, κολύβεις, τέννις, σκοποβολής, στη Λέρο και στην Πάτμο κάνουμε και αγώνες σκοποβολής, θέλουμε, το προσπαθούν να δημιουργηθεί και στην Κάλυμνο πεδίο σκοποβολής, γήπεδο σκοποβολής. Υπάρχει σύλλογος. Είμαι σε επαφή μαζί τους. Ένα από τα άλλα πράγματα, το καλό είναι το έτσι μια αναφορά σύντομη. Θέλαμε κάποιες μέρες, παγκόσμιες ημέρες, να τις τιμούμε και να τις υπενθυμίζουμε. Όπως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Την παρακολουθούμε και θέλουμε να την τιμούμε και να μεταφέρουμε μηνύματα, κυρίως οι κυρίες. Ή η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του μαστού. Πάρα πολλοί σύλλογοι ήρθαν κοντά μας. Δεν ξέρω τι είδαν. Και ζητούσαν βοήθεια, ζητούσαν συνδιοργάνωση και κάναμε πάρα πολλές εορταστικές εκδηλώσεις και με σχολεία και με πολιτιστικούς συλλόγους. Σύντομη αναφορά στα φεστιβάλ της Λέρου, στα φεστιβάλ της Πάτμου. Είπαμε ότι δεν είμαστε μόνο της Καλύμνου. Παρχείο έχει 5 ξενισιά. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, από όλους με συμμετοχική διαδικασία. Περιβάλλον, προχωρήσαμε σε δεντροφυτεύσεις. Δώσαμε, χαρίσαμε σε συλλόγους, δεντρίλια. Τα έχετε δει. Υλοποιήσαμε πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης με την παροχή δεντριλίων και, βάση περιπτώσει, πώς να το πω, γλάστρες, δεν ήταν ακριβώς γλάστρες, τα μεγάλα, τα ξύλινα, τα οποία δώσαμε στο σχολείο, σε όλα τα σχολεία της Καλύμνου και όχι μόνο. 27. Αυτά
Δεν ξέρω πάρα πολύ πόσο συντεσμό ήμουνα. Αυτά ήθελα όμως να πω, αυτά ήθελα να θυμίσω, που είναι τα σημεία τα οποία χαρακτήρισαν την τετραετία, τη δική μας την τελευταία, της περιφέρειας στο επαρχείο. Μια τετραετία που από πάρα πολλούς θεωρείται, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, πάρα πολύ καλή. Όμως αυτό που σας περιέγραψα, που γνωρίζετε κι εσείς, είναι μια κοινή προσπάθεια πάρα πολλών ανθρώπων που ήθελαν να δώσουν ζωντάνια στο επαρχείο, ήθελαν να δώσουν υπόσταση στο επαρχείο, ήθελαν να δώσουν ρόλο στο επαρχείο και το κατάφεραν. Πετύχαμε να πάμε τα νησιά μας ακόμα πιο μπροστά. Όλοι μαζί το πετύχαμε. Μαζί με τον Περιφερειάρχη, μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με τους συνεργάτες μου στο επαρχείο, μαζί με τους φίλους μου, μαζί με όλους τους συμπολίτες. Μαζί πετύχαμε. Αυτό θα είναι και το σύνθημα της προεκλογικής μου προβολής. Μαζί πετύχαμε. Νομίζω ότι με σημάδεψε ως έπαρχο, βγήκε αυθόρμητα, χωρίς πολλή σκέψη, σε σημείο να τολμώ να μιλήσω, και σας το είπα και προηγουμένως, για συμμετοχική διαχείριση του επαρχείου. Γι' αυτό είμαι ευτυχής και πλήρης. Και επέρομαι για ένα μόνο πράγμα. Είχα πλάι μου ανθρώπους με μεράκι, ιδέες και όραμα. Και βοήθησα κι εγώ να γίνουν πράξη όλα αυτά. Κλείνω την τετραετία του επαρχείου μας, αύριο 1η Σεπτέμβρη, ενδεχομένως θα με δείτε και σε άλλες εκδηλώσεις, σε άλλες πράξεις, με την ιδιότητά μου πλέον ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβολος με την παράταξη μπροστά τον Νότιο Αιγαίο του Γιώργου Χατζημάρκου, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να υπάρχει ο θεσμός, ο ρόλος του επάρχου και μέχρι 31 Δωδεκάτου και εφόσον ο Περιφερειάρχης συνενεί. Κλείνω την τετραετία, μου έλεγα, χαρούμενος, ολοκληρωμένος και αισιόδοξος για το άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.